Dreamy. Καλησπέρα, καλησπέρα, τι κάνετε, πώ είστε. Καλώ ήρθατε σε ένα podcast. Αγνοφαίνεται τέχνη. Για όσου με ξέρετε, Μίτζη, και για όσου δεν με ξέρετε, πάλι Μίτζη. Σα καλωσορίζω. Τι κάνετε, πώ μου είστε. Ελπίζω να είστε όλα καλά. Ε, και εγώ καλά είμαι, δεν με ρώτησε κανεί, αλλά γιατί όχι. Πάντα να ξεκινάμε με αισιοδοξία ε, τα πράγματα που μα συμβαίνουν. Ακόμα και αν δεν πάνε και τόσο καλά όσο θα θέλαμε ή ακόμα και αν πάνε πάρα πολύ καλά από όσο περιμέναμε. Πολύ καλύτερα από όσο περιμέναμε. Ε, οπότε λοιπόν, με αυτή την ε, έτσι αισιοδοξή εισαγωγή, ε, να πούμε, να πω μάλλον, τι θα συζητήσω μόνη μου εγώ με τον εαυτό μου, αλλά ταυτόχρονα με θεατέ εσά. Σήμερα, λοιπόν, θα θέσω ένα θέμα που απασχολεί πάρα πολύ τον κόσμο σε βαθμό που δεν μπορεί να ξυπνήσει το πρωί από το overthinking το βράδυ και θέλει τρεις δόσεις καφέινης για να σηκωθεί. Κυρίες και κύριοι, αγαπητά μου παιδιά, τι είναι άραγε το ταλέντο, όταν λέμε ταλέντο, τι εννοούμε συγκεκριμένα θα μιλήσω γενικότερα και πιο ειδικά σε ένα κομμάτι όσον αφορά τη ζωγραφική, τα εικαστικά, μια και προέρχομαι από εκεί. Ένα, ε, μην πω και εγώ δύο πράγματα παραπάνω. Ε, αλλά ας ξεκινήσουμε πρώτα πιο γενικά. Ε, τι είναι το ταλέντο σαν λέξη, το ορίζει το σύστημα, πώς το ορίζει ο καλλιτεχνικό χώρο και πώ το αντιλαμβανόμαστε εμεί τα ανθρώπινα όντα και τι είναι στην πραγματικότητα. Λοιπόν, αρχικά να σας πω τη δική μου άποψη για το πώς το αντιλαμβάνεται, θα λέγαμε το σύστημα, το σύστημα ενότητας, μια κοινωνία, μια οικογένεια, ε, ο γείτονα μας απέναντι, ο φούρναρις μας δίπλα, ε, σε ένα πιο ευρύ. Κοινό, με λίγα λόγια. Όταν λέμε ότι ένα ανθρώπινο έχει ένα ταλέντο, ρε παιδί μου. Είτε αυτό είναι στην τέχνη, είτε αυτό είναι στον αθλητισμό, είτε είναι στη μαγειρική, είτε είναι στην κομμωτική. Οπουδήποτε, βρε παιδί μου. Αυτό ο άνθρωπο, λέμε, έχει ταλέντο σε αυτό. Έχει ταλέντο στην επικοινωνία. Έχει ταλέντο στο να γράφει. Έχει ταλέντο στο να μπορεί να μεταφέρει μια πληροφορία και να μπορεί να είναι ένα πολύ καλός ή μπορεί να είναι ένα πολύ καλό ακροατή. Έχει ταλέντο σε αυτό. Ε, τι είναι άραγε όμως αυτό που ορίζει, ποιο είναι το κρίσιμο σημείο, ο κρίσιμος ορισμός του ταλέντου. Να σας πω την αλήθεια εγώ δεν πιστεύω και τόσο αρχικά, δεν πιστεύω στο ταλέντο σαν ταλέντο. Εγώ είμαι λίγο πιο πολύ της έφεσης, αλλά το σύστημα θεωρεί ότι κάποιος είναι ταλαντούχος όταν το κάνει πολύ καλά. Δηλαδή, στην τέχνη, πιο ειδικά, στη ζωγραφική. Το σύστημα θεωρεί ότι κάποιος είναι ταλαντούχος όταν ζωγραφίζει έναν ρεαλιστικό πίνακα, για παράδειγμα, πιο ειδικά. Ή όταν είναι πάρα πολύ καλός, ένας πολύ καλός ηθοποιός, για παράδειγμα, όταν κάνει και παίζει ε, ένα δραματικό ρόλο πολύ καλά ή έναν κομικό ρόλο πολύ καλά. Ε, ένας ε, τραγουδιστής τραγουδάει καλά ε, ένα τραγούδι όταν είναι λαϊκό, όταν είναι, έχει μια συγκεκριμένη μορφή, ένα κλασικό τραγούδι, όπερα ας πούμε. Είναι μόνο αυτό, όχι φυσικά. Ε, θα εξ, γυρίσω πίσω στο κομμάτι της ζωγραφικής. Γενικότερα από μικρή θυμάμαι ότι μου λέγανε ότι τα ταλέντο ή ε, λέγανε ότι αυτός ο άνθρωπος έχει ταλέντο. Κοίτα πώς ζωγράφεις αυτό το δέντρο. Είναι ρεαλιστικό, είναι ολόιδιο, είναι ταυτόσιμο με το δέντρο που έχω εγώ απέναντι. Κάνει προσωπογραφίες και τους κάνει ολόιδιους. Είναι, είναι αψεγάδια στο έργο. Ε, μετέπειτα όμως, δεν ξέρω αν το έχετε παρατηρήσει... Ε, όσο πάμε και στην πιο σύγχρονη τέχνη για παράδειγμα που τα πράγματα εκεί είναι πιο ρευστά δεν υπάρχει αυτή η ταυτόσημη η, η αναγνώριση των πραγμάτων ε, της εικόνας σε σχέση με την πραγματικότητα. Οπότε εκεί λίγο το μάτι του θεατή του συστήματος δεν μπορεί να αναγνωρίσει το ταλέντο τόσο. Το, α, δεν βλέπει το δέντρο πώς είναι στην πραγματικότητα το βλέπει με ένα διαφορετικό τρόπο το βλέπει με τρεις γραμμές δοσμένο. Άρα εκεί έχει λιγότερο ταλέντο. Το ταλέντο πέφτει σε, δια... σε... σε... σε βαθμίδα, δεν ξέρω πώς να το πω. Πέφτει, μειώνεται. Όχι, το ταλέντο συνεχίζει να υπάρχει και εκεί, αν λέμε ότι είναι ταλέντο. Ας ξεκινήσω τώρα με την πιο... Ε, γνωστή του, ε, τον πιο γνωστό ορισμό. Ε, ε, όχι, λοιπόν. Και εκεί εξακολουθεί να υπάρχει ταλέντο. Ε, αυτό το λέω γιατί ε, το συναντάμε πάρα πολύ ότι το σύστημα όταν δεν αναγνωρίζει κάτι αυτόματα θεωρεί ότι αυτός ο άνθρωπος δεν το έχει. Ε, ένας ε, τραγουδιστής όταν ε, σε ένα είδος κάνει κάτι πιο εναλλακτικό, κάτι πιο progressive. Αυτόματα, αχ, αυτό μπορεί να μην είναι τέχνη, α, δεν έχει τόσο πολύ ταλέντο, δεν είναι ικανός, δεν είναι καλός. Αλλά όταν όμως ακούμε ένα άσμα, το οποίο μας είναι, το έχουμε ξανακούσει και το, ο εγκέφαλός μας το αναγνωρίζει, άρα αυτόματα θεωρούμε ότι ταιριάζουν, εφάπτονται κάπου, άρα αυτόματα αυτό είναι καλό. Όχι πάντα, δεν είναι έτσι. Θέλω να πω ότι κι ένας άνθρωπος, που είναι εύλογο. Δεν το συζητώ, είναι εύλογο, γιατί, διότι όταν δεν είναι εξοικειωμένο το μάτι, η σκέψη με εικόνες ε, εναλλακτικές ε, που έχουν μία ανασύνθεση των πραγμάτων μέσα τους, δεν μπορεί ο άλλος να πει ότι ξέρεις κάτι, το δημιούργησε κάποιος με καλή οντότητα. Σας μπέρδεψα, δεν ξέρω. Αλλά το, το ρεζουμέ, το ζούμε σε αυτή τη φάση είναι να πούμε ότι το ταλέντο έχει πολλές διαβαθμίσεις, τα ταλέντα έχουν διαβαθμίσεις σε οποιαδήποτε μορφή ε, και είτε γίνεται με έναν συνηθισμένο τρόπο που έχουμε μάθει εμείς και τον αναγνωρίζουμε, είτε γίνεται με έναν πιο εναλλακτικό τρόπο με μία άλλη οδό παραμένει. Ασχέτως βέβαια, ε, αν δεν μπορούμε αυτά τα δύο να τα ταυτοποιήσουμε και είναι λογικό. Δεν χρειάζεται να αντιλαμβανόμαστε όλες τις μορφές. Τώρα από εκεί και πέρα όμως θέλω να πω κάτι. Εμένα, σαν νον, δεν πιστεύω τόσο στο ταλέντο. Πιστεύω περισσότερο στη δουλειά. Γιατί, θα μου πεις πώς γίνεται αυτό. Δεν γίνεται, έβρε, παιδάκι μου, να πεις ότι ζωγραφίζω, παίζω θέατρο, άμα δεν έχω ένα ταλέντο. Ναι. Εγώ νομίζω πιστεύω πιο πολύ στη βαρύτητα της λέξης έφεση. Θα σας πω. Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που έχουν ταλέντα μέσα τους. Όλοι οι άνθρωποι ταλέντα εφέσης. Παύλα, βάζω μια παύλα εκεί. Τα, ταλέντο έφεση. Τι γίνεται όμως. Δεν μπορεί να ανθίσει κάτι αν εμείς δεν το ποτίσουμε. Το πιάσαμε. Δηλαδή αν ένας άνθρωπος... Έχει πολλές δεξιότητες. Άμα δεν ασχοληθεί με αυτές, όσο δυνατές και να είναι, δεν θα καρπίσουν. Άρα, αυτόματα, καλύπτεται η έννοια της έφεσης και του ταλέντου. Σκεπάζεται. Και αυτό είναι πολύ κρίμα, πραγματικά. Σκεφτείτε ότι είναι σαν κουτιά το, 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 το ταλέντο. Για αρχή, το, η πρωτόλια σημασία του. Είναι σε ένα κουτί, το οποίο μπορεί να υπάρχει σε διάφορες μορφές. Κάποιος άνθρωπος, Όλοι μα έχουμε ένα τέτοιο κουτί. Κάποιο άνθρωπο μπορεί να τα ανοίξει σε μικρή ηλικία και να το δει, να πει ότι μου ταιριάζει. Άρα το καλλιεργώ και πάω παρακάτω. Και το βγάζω από το κουτί και το κάνω ένα κάστρο, το φτιάχνω, ε, το, το χτίζω και γίνεται μια πάρα πολύ ωραία, πώς δω, μια εικόνα, μια πολύ όμορφη ελπιδοφόρα κατάσταση. Κάποιο άλλο άνθρωπο όμω μπορεί αυτό το κουτί να μην το ανοίξει ποτέ. Είτε γιατί δεν τον άφησαν, είτε γιατί προσπάθησε, αλλά μετέπειτα το σύστημα τον εμπόδισε. Άρα το ταλέντο εκεί. Ε, δεν, παίζει, δεν, παίζει, ρόλο. Ή επίση μπορεί να το άνοιξε και εν τέλει να μην το πότισε. Δεν αρκεί να πούμε ότι έχουμε ταλέντο για να κάνουμε κάτι. Το ταλέντο είναι απλά ένα push είναι να πούς άμα δεν ξέρεις να κολυμπάς με έναν τρόπο, δεν θα μπορείς να φτάσεις στον προορισμό σου. Είναι απλά η έφεση να μας οδηγήσει να κάνουμε πραγματικά ε, αυτό που κρύβει, να, να γεννήσουμε μάλλον να, και να σπρώξουμε αυτό που κρύβει μέσα το κουτί εκείνο. Μας το λένε και πάρα πολύ συχνά, εμάς μας το λέγανε στη σχολή ας πούμε, ότι είναι 90% ταλέντο, 10, όχι ανάποδα ψέματα, συγγνώμη, ε, είναι 90% δουλειά, 10% είναι το ταλέντο. Πάρα πολλοί άνθρωποι ε, μένουν σε αυτή την έφεση, την πιστεύουν υπερβολικά και δεν πιστεύουν τόσο στη δουλειά που πρέπει. Α, χρειάζεται πότισμα, χρειάζεται πελέκισμα αυτό το πράγμα. Χρειάζεται να δώσεις στο κουτί σου μορφή. Έχουμε τα υλικά να φτιάξουμε Α, βρε... ε, πιο απλά, λαϊκά. Έχουμε βρε παιδιά, τα υλικά να φτιάξουμε τι να πω τώρα. Αρακά, ξέρω εγώ, μπάμια. Ωραία, εντάξει, τώρα γιατί μου ήρθαν οι στο μυαλό τώρα τέτοια ώρα, τέλος πάντων. Anyway, μπάμια. Έχω τα υλικά να φτιάξω μπάμια. Τα έχω. Αλλά άμα δεν μπορώ εγώ στη διαδικασία να τα πάρω, να τα μαγειρέψω, να κάνω τη συνταγή. Δεν θα γίνει φαγητό ποτέ. Θα είναι απλά μια πρώτη ύλη. Αυτό είναι το κουτί μας. Αυτό είναι η έννοια του ταλέντου. Και όλο το υπόλοιπο είναι η δουλειά που κάνουμε. Και όσο περισσότερο θα κάνουμε εξάσκηση πάνω στο πώς θα φτιάξουμε τις μπάμνες, εκεί θα φανεί η έφεση. Εκεί θα δούμε αν τα υλικά που πήραμε από τον Μανάβη είναι καλά. Ε, βέβαια, όχι θα δούμε, ξέρουμε αν είναι καλά. Βασικά, το έθεσα λίγο λάθο. Έχουμε πάρει πολύ καλά υλικά από το μανάβι, ξέρουμε ότι είναι καλή πρωτεΐνη, ξέρουμε ότι ο άνθρωπο τα έβαλε στον ποστάνι του, ξέρουμε ότι θα φάμε αγνό σπιτικό φαγητό από το χωριό. Αλλά όμω, αν εμεί αυτά τα υλικά, τα, τα υγιεινά, τα βιολογικά, δεν μπούμε στη διαδικασία να τα μαγειρέψουμε. Ναι, μεν είναι καλά, αλλά και πάλι δεν θα έχουμε φαΐ. Δεν έχει νόημα. Έτσι λοιπόν είναι το ταλέντο και η έφεση. Εγώ πιστεύω πιο πολύ στην έφεση. Ναι, πιστεύω στο ταλέντο με την έννοια όμως πολύ ρομαντικά και πολύ θα έλεγα πιο επιφανειακά. Δηλαδή είναι απλά σαν ένα σύννεφο που υπάρχει σύννεφο ρεαλιστικό, υπαρκτό, δεν λέω ότι εξαφανίζεται, ε, τα πρώτα χρόνια που ζούμε εμείς οι άνθρωποι σε αυτό το πλανήτη, δηλαδή το ταλέντο πιστεύω μας βοηθάει πάρα πολύ στα πρώτα χρόνια που μεγαλώνουμε, ε, στα χρόνια του δημοτικού, να, να μας βοηθήσει να κατασταλάξουμε που πάμε και μετέπειτα λοιπόν συνειδητοποιούμε ότι έχουμε έφεση και πάμε παρακάτω. Ε, δεν ξέρω αν συμφωνείτε, αλλά μέχρι τώρα και από μένα, δεν ξέρω έχει εμπειρία μου, τουλάχιστον μίλησα για τον εαυτό μου εγώ, έχω παρατηρήσει ότι όσες φορές θέλω να κάνω κάτι και ξέρω ότι το κάνω καλά, αν δεν επενδύσω, αν δεν πελεκίσω τον εαυτό μου, αν δεν πάρω πράγματα να τα βάλω στη σειρά να δουλέψω, να επενδύσω, δεν θα πάω παρακάτω, θα με αφήσει. Ε, ναι, γενικότερα... Έτσι νομίζω αντιμετωπίζει το σύστημα μενα Όχι, βασικά το σύστημα δεν το αντιμετωπίζει έτσι. Το σύστημα, όπως είπα στην αρχή, το αντιμετωπίζει ότι όχι, έχεις ταλέντο, ε, είσαι καλός, ε, αυτό είναι. Εγώ δεν πιστεύω τόσο στα ταλέντα. Οπότε διαφωνούμε συστηματάκι και easy σε αυτό το θέμα. Ε, γιατί μην ξεχνάμε τα ταλέντα δεν ανοίγουν μπορεί και να μην ανοίξουν ποτέ. Και θέλω να φέρω εδώ ένα παράδειγμα για μια ζωγράφο που θαυμάζω πολύ, ε, η Φρίντα Κάλο, την ξέρετε σίγουρα, αν όχι δεν την ξέρετε είναι μια ευκαιρία να την κουγκλάρετε, είναι πλέον γίνει αρκετά εμπορική και έχει γίνει και ένα σύμβολο ε, και μετέπειτα της pop, κουλτούρα κουλτούρας και στη σύγχρονη τέχνη. Είναι μια πάρα πολύ πονεμένη ιστορία της σύγχρονης τέχνης και είναι ένα παράδειγμα για την έννοια του ταλέντου και της έφεσης και που διαφοροποιούνται, ποιο είναι ο ορισμός τους και πώς αν έχεις μία έφεση, πώς μπορείς να πας παρακάτω λοιπόν. από μία στα γρήγορα, η Φρίντα Κάλο που λέτε ε, γεννήθηκε το 1907 νομίζω, ε, σπου... ξεκίνησε να σπουδάζει ιατρική, είχε από μικρή ένα θέμα με το, είχε, είχε πολύ μελίτιδα νομίζω και είχε ένα θέμα με το πόδι της ήδη, ταλαιπω, θέλω το πω ότι ταλαιπωριότανε. Ε, δεν είχε καμία σχέση με τη ζωγραφική, ο πατέρας της ήταν φωτογράφος. Ε, δεν είχε ασχοληθεί, δεν το είχε σκεφτεί ποτέ, μέχρι που το 1926 ε, ήταν μέσα σε ένα λεωφορείο το οποίο έγινε τρακάρισμα και νομίζω ότι σκαρφώθηκε ένα ξύλο από το ένα πλευρό και της βγήκε από τον κόλπο, φανταστείτε τώρα, και χρειάστηκε να μείνει δύο χρόνια στο κρεβάτι πολλαπλά χειρουργία, μια εποχή δύσκολη, η ιατρική και η επιστήμη όσο να είναι ακόμα δεν καλπάζανε τελείως. Υπήρχαν και πάρα πολλά θέματα ως προς την ανάρρωση, κάποια κόκαλα στο σπόνδυλο είχαν θεραπευτεί λάθος και χίλια δυο. Η γυναίκα ταλαιπωρήθηκε με λίγα λόγια και στο κρεβάτι του πόνου, γιατί έκατσε δύο χρόνια στο κρεβάτι, δύο χρόνια, Ξεκίνησα να ζωγραφίζει. Και μάλιστα είπε, το έχω γράψει κιόλα, ποτέ δεν σκέφτηκα να ασχοληθώ με τη ζωγραφική μέχρι το 1926, όταν ήμουν ακινητοποιημένη στο κρεβάτι. Το κρεβάτι ήταν μια κόλαση. Γιατί δεν μπορούσα να κάνω τίποτα άλλο. Και άρχισα να ζωγραφίζω. Και έτσι λοιπόν, άρχισα να ζωγραφίζει. Να ζωγραφίζει αρχικά κάποια πράγματα που υπήρχαν στο οπτικό τη πεδίο, γιατί δεν είχε πάρα πολλά. Γιατί ήταν όλοι από πάνω μέχρι κάτω γύψο. Τα πόδια τη, τα χέρια τη. Τη είχαν βάλει και ένα καθρέφτη πάνω στο κρεβάτι. Και γενικότερα άρχισε να κάνει πάρα πολλά έργα και κάποια πολύ γνωστά. Ζωγράφησε συνέχεια τον εαυτό τη, αυτοπροσωπογραφίε. Πάρα πολύ χαρακτηριστικά είναι κάποια έργα τη που αποτυπώνουν ε, και το μόνο που φόραγε, το πόσο την πόναγε, ήταν πολύ σκληρά τα έργα της ε, και είχαν μια πολύ σύγχρονη ματιά και επηρεασμένη και από διάφορες κουλτούρες. Και εκεί λες τώρα, πώς έγινε αυτό. Έγινε ότι είχε μια έφεση. Εγώ πιστεύω ότι είχε και ένα ταλέντο, είχε μια έφεση, αλλά νομίζω ότι άμα δεν γινότανε ποτέ αυτό το Τραγικό γεγονός. Δεν θα την είχε κάνει αυτή που ήτανε. Είναι αυτό που είπαμε τα κουτιά στην αρχή. Δεν θα ανακάλυπτε την έφεση, το ταλέντο που είχε για να το πάει παραπέρα. Κάθε μέρα ζωγράφιζε λοιπόν. Ένα τραγικό γεγονός ήρθε και γέννησε ε, και δημιούργησε ένα νέο της κομμάτι. Αλλά ήθελε όμως. Είδε. Άνοιξε το κουτί, είδε τι έχει μέσα και λέγω θα το πάω παρακάτω. Δεν είχε και άλλη επιλογή, αλλά παρόλα αυτά επέλεξε μέσα στον πόνο να ζωγραφίσει, να δημιουργήσει και να κολυμπήσει. Και σιγά σιγά λοιπόν ε, έκανε διά, διάφορες σειρές έργων όσο ήταν στο κρεβάτι ε, και ήταν και πολύ πρωτοποριακό το, το στυλ ας πούμε, που προσέγγιζε. Δεν υπήρχε και τόσο πολύ ε, αλλού... Οπότε αναγνωρίστηκε και όλα στο... Κι, ήταν και πολύ ε, καυστική σαν άνθρωπος. Ήταν πολύ ανοιχτή, δεν είχε στερεότυπα. Μάλιστα, ε, πήρε του, όταν έγινε καλά τέλος πάντων και σηκώθηκε, πήρε αποφασιστικά κάποιους πίνακες και πήγε στον άν, στο μελλοντικό άντρα τη, στον ζωγράφο του Ριβιέρα, και του λέει: Κοίταξε να δει, φιλαράκι μου, έχω αυτού του πίνακε, δεν ήρθα εδώ για φλερτ, ήρθα απλά να πει τη γνώμη σου. Και έτσι, λίγο, 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 ξεκίνησε, έκανε τις πρώτες εκθέσεις, πούλησε κάποιους πίνακες, και τι πρώτε εκθέσει, πούλησε κάποιου πίνακε και κάπω έτσι το λένε ότι αναγνωρίστηκε τέλο πάντων. Ε, 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 για μένα είναι σύμβολο ότι παρόλο που όταν το λέω γενικότερα και μου λένε μα τάξη, basic, εμπορικό, ε, τι πιο σύνηθες. Όχι, όχι, okay, δεν έχει να κάνει. Το ότι είναι εμπορικό κάτι, το ότι πλέον έχει γίνει ένα σύμβολο. Ε, δεν σημαίνει απαραίτητα ότι είναι κακό. Ε, ίσα ίσα είναι πάρα πολύ τιμητικό. Ε, πάρα πολλοί άνθρωποι ανά τον κόσμο, έστω που δεν ασχολούνται τόσο πολύ, να ξέρουν την ύπαρξη αυτής της γυναίκας, την επιρροή που έφερε ή του κάθε ανθρώπου και να μπορούν με έναν τρόπο να βλέπουν κάτι από εκείνη και να λένε «Αχ, την ξέρω αυτή, τι έκανε, την ξέρω όμως». «Α, είναι ζωγράφος, κάτσε να πάω να την κουγκλάρω, μου άρεσε». Και έτσι να φεύγει η πληροφορία πολύ πιο εύκολα. Δεν είναι απαραίτητα κάτι κακό και... Εγώ πραγματικά ταυτίζομαι, όντως και εγώ έχω περάσει από κρεβάτι πόνου πολλέ ώρε ε, σε νοσοκομείο, ανάρρωση, στο κρεβάτι. Ε, νομίζω ότι και μένα η πορεία μου θα ήταν διαφορετική αν δεν υπήρχε και αυτό μου το κομμάτι, καθώς οι ζωγραφική και οι εργατόρες που προέκυψαν, προέκυψαν επειδή και εγώ δεν είχα να κάνω κάτι άλλο. Και με έναν τρόπο από τη μία έβρισκα ανακούφιση, στη δουλειά, ανακούφιση στην εξάσκηση, αλλά ταυτόχρονα ήταν σαν να μου έλεγε ο εαυτό μου ότι έχει πόνο στη ζωή σου, αλλά και εγώ έχω ένα κουτί για σένα. Μην το ξεχνά, είναι εδώ. Πάρ το, άνοιξέ το και πελέξε το, φτιάχτο. Και είμαι πολύ ευγνώμων, γιατί σας λέω βέβαια και το περιβάλλον μου, ε, η οικογένειά μου ξαναπεί, ήταν πολύ θετική, αλλά και πάλι, άμα δεν ήθελα εγώ να πάω παρακάτω, αυτή η έφεση που έχω ή έχουμε, άμα δεν θέλουμε εμεί αν το σύστημα δεν μας βοηθήσει γενικότερα, δεν θα πάει παρακάτω παιδιά. Το ταλέντο δεν είναι το παν. Στα μαθήματα γενικότερα που κάνω, ε, κάνω και με παιδιά και με ενήλικες, το πρώτο πράγμα που μου λένε είναι δεν ξέρω να ζωγραφίζω. Δεν πειράζει. Έχουμε δει και βλέπουμε ανθρώπου που πραγματικά δεν ήξεραν να τραβήξουν μια γραμμή που αυτό, παιδιά, να σα πω. Μην υποτιμάτε τόσο τον εαυτό σα. Ξέρετε να τραβήξετε μια γραμμή, και ξέρω ότι το λέτε. Οκ, okay, δεν είναι ρεαλιστικό, αλλά μην υποτιμάτε το μυαλό σα, γιατί το μυαλό σα τα κάνει αυτά. Όλοι έχουμε χέρι, έτσι κι αλλιώ. Ε, έχω δει ανθρώπου που πραγματικά δυσκολευόντουσαν, δεν πίστευαν στον εαυτό του, και ξαφνικά βλέπει με τον καιρό αφού έχουν ασχοληθεί και έχουν δουλέψει έχουν ζωγραφίσει, έχουν τραγουδήσει με τις ώρες, έχουν χορέψει με τις ώρες, έχουν κάνει εξάσκηση στα μαλλιά μια σκούκλας για να μπορέσουν να πάνε παραπέρα και να γίνουν καλοί κομμωτρίες, το οτιδήποτε και να τα καταφέρνουν αρκεί να το θέλουμε. Σίγουρα η έφεση βοηθάει λίγο παραπάνω ή το ταλέντο, whatever την αυτό, αλλά αν εμείς δεν πάρουμε απόφαση να ποτίσουμε, να ανοίξουμε το κουτί, δεν θα ανοίξει. Δεν θα ανοίξει. Και θέλω να κλείσω έτσι, ε, με αυτό, να μείνω σε αυτό γιατί είναι πολύ κρίσιμο και ειδικά το ακούω από γονείς αυτό το πράγμα ότι το παιδί μου έχει ταλέντο εκεί, κάνει αυτό, κάνει εκείνο ξέρει καλύτερα το παιδί και ξέρει καλύτερα τι θέλει να κάνει, ξέρει που θέλει να πάει και ξέρει πώς θα επενδύσει. Μπορεί επίσης εκεί να έχει ταλέντο να μην θέλει να το πάει παραπέρα. Δεν χρειάζεται το σύστημα κυρίως να υπερφορτώνει τα όντα αυτή τη γη με πληροφορίες που δεν χρειάζονται. Η δημιουργία, ε, τα επαγγέλματα, οι άνθρωποι τα κάνουν και ξέρουν πολύ καλά γιατί τα κάνουν. Νομίζω αυτό θέλω να πω και εσύ τώρα που με βλέπεις, αν αναρωτιέσαι, μα εγώ θα τα καταφέρω, προσπάθησε, αν σ' αρέσει, αν δεν σ' αρέσει μην το κάνεις καν, είναι χάσιμο χρόνο, καλύτερα να κάνεις κάτι που σε γεμίζει. Αν σ' αρέσει λοιπόν, δεν ξέρεις αν έχεις ταλέντο ή έφεση, κάντο. Και άμα το κάνεις και προσπαθήσεις, κάπου θα σου οδηγήσει να είσαι σίγουρο. Αυτά λοιπόν, για σήμερα σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ε, ελπίζω να περνάτε καλά και θα τα πούμε λοιπόν στο επόμενο επεισόδιο. Φιλιά πολλά.